με τριπλέτα τον Σιβούδη, Καλατζίδη και Ιωαννίδη. Στο πρώτο δοκάρι απομάκρυνε και το, μετά από αυτήν την κόντρα το πλάγιο για την ομάδα του Σοφικού. Παδόπουλο, από τα δεξιά ο Κιτσικούδης. Η σέντρα. Έπιασε την κεφαλιά ο Άρης ο Γκέδατζης. Γεωργίου. Βάρσος. Παπαδόπουλος. Πολύ κοντά το αυτό το διαγώνιο με τις παλάμες υψωμένες έδιωξε ο Μπούρτος σε κόρνερ. Βρήκε τον Παπαδόπουλο μόνος του, πολύ κοντά για το 1-0. Με τα πόδια ο Μπούρτζος επιμένει η δόξα. Μανουσιάδης. Ο Άρης ο Γκαϊδατζής έχασε μια μοναδική ευκαιρία. Και πάλι Παυλίδης. Τον Κοφοκότσιο θέλει να βρει, ο Κοφοκότσιος κατέβασε. Ζιαρτούδης. Πολύ κοντά. Η απέμβαση του Μπούρτζου. Βοηθάει και ο Γεωργίου. Σέντρα του Γεωργίου. Όχι. Πολύ κοντά στο γκολ. Χάθηκε και αυτή η ευκαιρία. Ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία που χάθηκε στο 22ο λεπτό. Και μετά από αυτό το δυνατό μαρκάρισμα συνεχίζει το παιχνίδι. Μία κίτρινη κάρτα έδειξε ο Σιβούδης σε αυτό το επικίνδυνο μαρκάρισμα. Θα μπορούσε απευθείας και την κόκκινη να δείξει στον ποδοσφαιριστή που είχε μπροστά του τον χώρο. Και η πρώτη ευκαιρία πέρασε διαγώνια. Μανουσιάδης. Η καλή ευκαιρία χάθηκε και αυτό. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τον συγκυπεδούχος. Πολύ καλό το σούτ. Πέρασε πάνω από τα χέρια του Μπρούτζο. Βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. Η μπάλα έπεσε κάτω στο έδαφος. Δεν έκανε το χατήρι να μπει στα δίχτυα. Χάθηκε και αυτή πολύ μεγάλη ευκαιρία για την δόξα δόξης. Και εδώ σε προφανή θέση για γκολ. Και το 0-1. Το 0-1 για τους φιλοξενούμενους με τον Λάζο. Εδώ πληρώνει η δόξα δόξης τις τόσες ευκαιρίες που έχασε. Και με δύο μόνο ευκαιρίες που είχε η Ορφέας Σοφικού. Η μία με τον Δροσίδη που πέρασε πλάγια το διαγώνι σουτ. Στη δεύτερη τώρα ο Λάζος βρέθηκε μόνος του απέναντι από τον Μπρουζητίδη και άνοιξε το σκορ 0-1. Συνεχίζουν όσοι αγωνιζόταν στο πρώτο ημίχρονο. Και εδώ με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου είδαμε τον Βαΐτσι να είναι πολύ κοντά στο δεύτερο τέρμα. Ο Βαΐτσις, ο Τζαρτσαρόνης από την αριστερή πλευρά. Δεν ακολούθησε ο Λάζος, απλά αν ήταν λίγο ένα βήμα πιο μπροστά θα σβούσε την μπάλα έτσι απλά στα δίχτυα. Δοητσίδης. Και να ο Δροσίδης μόνος του με τον Παυλίδη. Το 0-2 από τον Δροσίδη.
Είναι λίγο κάτω από τη σέντρα. Το σου του Γκαϊδατζής, το γκολ. Είπαμε ότι ο Άρης ο Γκαϊδατζής πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες. Εύκολο, εύκολο ήταν το γκολ. Πολύ καλό όμως σε εκτέλεση. Σε ενδιαφέρον το παιχνίδι. 1-2. Να δούμε τι θα ετοιμάσει ο Παπαδόπουλος. Απευθείας είμαι. Απευθείας ο Μπρούτζος σταθερά. Μεσονύχτης μάχεται με τον Ζιαρτούδη. Παίζεται εδώ από την δεξιά την πλευρά. Τη δεξιά την πλευρά η σέντρα. Έδιωξε ο Γιόνδης. Μοναδική ευκαιρία για να γίνει το 2-2 από τον Μανουσιάδη. Μπουρτζητίδη. Και εδώ το τέλος από τον Σιβούδη. Το 2-1 για την ομάδα του Ορφέα Σοφικού που πέρασε από μια πολύ καυτή έδρα. Ένα δύσκολο παιχνίδι. 2-1 με τα τέρματα που πέτυχαν ο Λάζος και ο Δροσίδης. Τα είπαμε και στον Πέπλο ότι η ομάδα είναι δυνατή. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Είναι όπως σας είχα πει στην προηγούμενη συνέντευξη που μου κάνατε, ότι εδώ ξέρει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ήταν η ομάδα που θα μας μέχρι στο τέλος. Σας είχα πει ότι θα είναι από πίσω μας ή εμείς θα κυνηγάμε τη δόξα ή δόξα εμάς. Πράγματι αυτό αποδείχθηκε. Παρόλο που είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, με τραυματισμούς, με κόκκινη κάρτα, με κάποια παιδιά που λείπουν λόγω υπηρεσίας στην Αθήνα, αναγκαστήκαμε να παίξουμε σχέση με την άλλη προηγούμενη Κυριακή, 6 παίκτες, δεν ήταν από την βασική ενδεκάδα. Παρόλα αυτά όμως, εγώ έχω πει από την αρχή, όλους τους ποδοσφαιριστές, ότι όλοι είναι δυνάμοι παίκτες σε ενδεκάδος και πρέπει να προσπαθούμε γι' αυτό, να δείχνουμε τον καλύτερο σε αυτό, ώστε όταν τους δοθεί η ευκαιρία να την αρπάζουν από τα μαλλιά. Και σήμερα αυτό αποδείχθηκε από τα παιδιά. Πρέπει να βοήθησε κότς λίγο και η δόξα δόξας με τις πολλές ευκαιρίες που έχασε στο πρώτο ημίχρονο. Εκεί η ομάδα σας τα χρειάστηκε αρκετά. Σίγουρα. Στο ποδόσφαιρο, κοίταξε, αν δεν, αυτά που δημιουργείς δεν μεταφραστούν σε γκολ, λογικό είναι νόμος στο ποδόσφαιρο σε τιμωρεί. Και έτσι έπαθε και η δόξα στο πρώτο ημίχρονο, που ό,τι είδα είχε 2-3 φάσεις πολύ κραυγαλές. Σταθήκαμε τυχεροί, δεν φάγαμε γκολ. Μετά στο δεύτερο μήχρονο αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε το σύστημά μας και η ομάδα πάτησε πιο καλά στο γήπεδο, βγήκε πιο καλά στην επίθεση, δημιούργησε αρκετές φάσεις. Εκείνο που θέλω όμως να πω είναι να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, στους δικούς μου. Δώσαν τον καλύτερο σε αυτό, δουλεύουν στις προπονήσεις σκληρά, αν και όλοι είναι στρατιωτικοί περίπου, παρόλα αυτά έρχονται. Συμμετέχουν στις προπονήσεις, σε όλες τις εκδηλώσεις της ομάδας. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος και μπορώ η άλλη μια φορά να τους δώσω τα συγχαρητήριά μου. Και στην αντίπαλη ομάδα να δώσω συγχαρητήρια στη διοίκηση, γιατί είδατε, δεν υπάρχει, είναι καλό κλίμα και τα παιδιά μέσα. Αν εξαιρέσουν που δύο, αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο μέσα σε ένα παιχνίδι. Εντάξει, υπήρχε. Στο τέλος του παιχνιδιού, αυτά πάντως σε όλα τα γήπεδα συμβαίνουν. Εγώ. Εξάλλου οι περισσότεροι παίκτες το γνωρίζουν μεταξύ. Ναι, βεβαίως. Να ευχαριστήσω ας πούμε, τη δόξα που μας φιλοξένησε και θα τύχουν την ανάλογη φιλοξενία στην έδρα μας. Εμείς συνεχίζουμε, δεν τελείωσε τίποτα, είμαστε παραμένουμε μπροστά, αλλά έχουμε πολλά παιχνίδια ακόμα, έχει δύσκολα παιχνίδια, όπως ξέρετε κι εσείς, γιατί είναι αρκετές ομάδες που είναι καλές, με καλούς ποδοσφαιριστές, έμπειρους παίκτες και όλα τα παιχνίδια κρύβουν παγίδες, δεν τελείωσε. Όχι, δεν τελείωσε τίποτα. Ούτε το 60% για μας ακόμα δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Μπορώ να πω είναι 50-50. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα σχολιάσω τη διαιτησία. Δεν είμαι από τους προπονητές που να σχολιάζω και να διαμαρτύρουμε και να κάνω. Όχι. Νομίζω ότι στις γενικές γραμμές, τα πήγε καλά. Ναι, δεν ήταν καμιά αφισβητούμενη φάση που την έχασε. Όχι. Καλή ήταν η διαιτησία και οι επόπτες, αλλά και ο διαιτητής ήταν καλός. Ναι. Έτσι νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.